Και η Τουρκία, κυρίε και κύριοι, όπω γνωρίζουμε, είναι και αυτή σε προεκλογική τροχιά. Και ο Ισαγγελέα ζήτησε από το Συνταγματικό Δικαστήριο τη χώρα να θέσει εκτό νόμου το Φιλοκουρδικό Κόμμα με την κατηγορία τη τρομοκρατίας. Πάμε λοιπόν στο Μανώλη Κωστίδη να μα πει περισσότερα για το αίτημα αυτό. Μανώλη. Ακριβώς, μιλάμε για το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα της Τουρκίας και ο Εισαγγελέα ζήτησε από το Συνταγματικό Δικαστήριο την απαγόρευση της λειτουργίας του φιλοκουρδικού κόμματος Χαντεπέ με την κατηγορία, την κατηγορία της άμεσης σχέσης με το ΠΚΚ. Ο Γενικός Εισαγγελέας του του Δικαστηρίου μάλιστα υποστήριξε πως το Χαντεπέ, το φιλοκουρδικό κόμμα, συνδέεται με οργανικό τρόπο με το ΠΚΚ που θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία και από πολλές δυτικές χώρες. Ενεργούν, ενεργούν σχεδόν σαν γραφείο στρατολόγησης του ΠΚΚ, δήλωσε ο Ισαγγελέα. Βέβαια, να πούμε ότι την περασμένη εβδομάδα το Συνταγματικό Δικαστήριο είχε αποφασίσει το πάγωμα τη επιχορήγηση που λαμβάνει το κάθε πολιτικό κόμμα στην Τουρκία, το ΧΑΝΤΕΠΕ. Περίπου 26 εκατομμύρια ευρώ ήταν, τα οποία πάγωσαν, δεν τα λαμβάνει. Αυτά λίγου μήνε πριν τι εκλογέ, μάλλον θα γίνουν το Μάιο στην Τουρκία. Και βεβαίω να θυμίσουμε ότι πριν από λίγε εβδομάδε, πάλι δικαστήριο τη Τουρκία είχε καταδικάσει τον εκρέμη Μάμογλου, έναν άλλο πολιτικό αντίπαλο ε, του ε, Ρετζέπ Ταγί Περντογάν. Βεβαίω η κυβέρνηση υποστηρίζει πω λειτουργεί η, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει πω όλα γίνονται για να εξαφανιστούν από τη μέση οι αντίπαλοι του Ερντογάν, ανάμεσα του και οι Μάμογλου, αλλά και οι Κούρδοι. Μανώλη Κωσίδη, ευχαριστούμε πολύ.